Και η Γεωργία Γαρατζιώτη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στη σύνδεση μαζί μας για να δούμε όλα τα νεότερα. Γεωργία. Λίνα, καλό μεσημέρι. Έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της πτώσης συνεχίζονται ασταμάτητα. Ωστόσο, όσο περνάει η ώρα, λιγοστεύουν και οι ελπίδες για να βρεθεί ο υπτάμενος σμιναγός. Στην περιοχή επιχειρούν δύο ελικόπτερα, χτενίζουν όλο το σημείο. Επιχειρεί ένα υποβρύχιο ντρόουν της 31 μοίρας επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, μαζί με 5 δίτες, που μπορεί να φτάσει όμως μέχρι τα 100 μέτρα βάθος. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες του Όπεν, η περιοχή της πτώσης έχει αρκετά μεγάλο βάθος, Λίνα, γύρω στα 1000 μέτρα, ενώ υπάρχουν και πολλές χαράδρες που μπορεί να φτάνουν ακόμα και τα 1300 μέτρα και θεωρείται σχεδόν αδύνατο να βρεθεί κάποιο κομμάτι του αεροσκάφους. Επίσης, όπως μου έλεγαν αεροπορικές πηγές, το πρώτο φάντομ του σχηματισμού είδε να γίνεται έκρηξη, Λίνα, στο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της πτώσης του στη θάλασσα και εικάζεται ότι ο σμιναγός δεν κατάφερε να εκτιναχθεί. Παράλληλα, να σου πω ότι ετοιμάζεται να βγει στη θάλασσα για έρευνες και το ωκεανογραφικό ναυτίλος του πολεμικού ναυτικού. Είναι ένα ωκεανογραφικό, όπως είπα, πλοίο με πληθώρα συστημάτων και μεταξύ άλλων μπορεί να λαμβάνει ήχους και να εντοπίζει μέταλλα, που είναι πολύ σημαντικό και θα συμβάλλει στην έρευνα που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες. Καθώς επίσης ψάχνουν. Εντοπίζει μέταλλα σε μεγαλύτερο βάθος μέχρι και 1000 μέτρων, πράγμα που δεν μπορεί να γίνει τώρα με τον ντρόουν που επιχειρεί στην περιοχή. Επίσης, σημαντικό είναι να βρεθούν και τα μαύρα κουτιά, Λίνα, καθώς με τα μαύρα κουτιά θα μπορέσουν οι ειδικοί να καταλάβουν και τα αίτια του ατυχήματος.